Για χαρά! 16η αγωνιστική στη ΓΑΜΑ Εθνική ολοκληρώνεται το 2023, κλείνει το 2023 με την τελευταία αγωνιστική τη κατηγορία, η οποία ο πρώτο γύρο θα ολοκληρωθεί στι 7 Γενάρη του 2024. Τότε θα έχουμε και τη, τα τελικά, α έτσι, την τελική στροφή του πρώτου γύρου. Έκλεισε λοιπόν, ο... κλείνει λοιπόν το 2023 με μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική, με λιγότερε εκπλήξει και σχέση με άλλε φορέ. Καταρχά, να ξεκινήσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου όσοι με την εκπομπή, την πρώτη, τη live, χήμα και σαράτα. Θα τα λέμε κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα. Ε, Επόμενε Δευτέρε είναι Χριστούγεννα από τα χρόνια, οπότε δεν θα δεν υπάρχει εκπομπή. Αλλά κάναμε έτσι τώρα την πρώτη με τον Νίκο να το φωτιάτε, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα, τι, ανταπόκριση θα έχει, πώ εσεί θα την αντιμετωπίσετε. Ε, φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, έχω πει τηλεφωνικά ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή, του άρεσε. Ε, βγήκαν άνθρωποι που μιλήσανε με ωραίο λόγο, με επιχειρήματα. Και πόσοι άλλοι δεν καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί μα, το καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογή. Αυτό που θα διορθώσουμε είναι στι επόμενε εκπομπέ. Είναι ο χρόνο του καθενό. Δηλαδή, θέλω, θα, θα σα ζητήσω και τότε το λέω και από τώρα ότι κατευθείαν μπαίνουμε στο zoom ή δηλαδή, μοτάδε, ομάδα, αν θέλετε, περιοχή, ό,τι θέλετε. Θέλω να, να αρχίσουμε να συντομεύουμε τον χρόνο όχι πολλά πολλά σάλτσες. Κατευθείαν, ζουμί, να πάμε να προχωρήσουμε στις κουβέντε, στην ανάλυση, στη συζήτηση για να παίξουν και άλλοι μπάλα άνθρωποι που θέλουν από όλη την Ελλάδα. Που... Ο στόχος μας αυτός είναι να ενώσουμε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική να πούμε βαθμολογίε, βαθμολογίες, εκπλήξεις, παραεκπλήξεις και που βαδίζουμε. Καταρχά. Το κεντρικό νόημα από αυτέ τι κατηγορίε είναι ότι έχουμε πρωταθλητέ χειμώνα. Στον πρώτο όμιλο είναι η Καβάλα, στον τρίτο η Κόρνθρος και στο τέταρτο ο πανιόνιο, ανεξάρτητα από τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Δεν λέει κάτι αυτό, είναι ένα άτυπο τίτλο που έχει καθαριωθεί εδώ στην Ελλάδα, το λέμε συχνά. Δείχνει όμω μια μορφή, μια τάση προ τα που πάει μια κατάσταση. Πάμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο. Είχαμε Χανιώτη για Μαρίνα 3-1. Λίγο δυσκολεύτηκε ο Χανιώτη μέχρι να πάρει το μπάτ. Βέρεια Θερμαϊκό 2-1, μια τρομερή για τη βέρεια απρόσμενη. Ο κάνει, έχει τελευταία, δεν πατάει πολύ καλά, έχει άσχημα αποτελέσματα και λίγο μπλέκι το uh, τον κόρκετ και την τη Βέλγια το 89 με τον Τζιμογιάννη. Νίκη Ευκαρπία, ο Ρέστο Ρεστιάδα στο πολύ μεγάλο τη ενδιαφέρον παχθήν και Ντέρμπι 3-2. Uh, προηγήθηκε νίκη Ευκαρπία. Το γύρισε πριν το ημίχρονο ο Ρέστη, που κάνει, είπαμε, η ομάδα έκπληξη τη αγωνιστή του ομίλου. Και η νίκη ευκαρπία δεύτερο μήχρονο με δύο γκολ του Μποζίδη πήρε το τρίγωνο του 3-2. Ανατροπή στην ανατροπή. Η Καβάλα κέρδισε εύκολα τον Άρια Βάτου 2-0 με Παπαδόπλο και Γκέκα η μόνιμη σκόρερ. η απλώ Καβάλα δεν κάνει και πολλά αύριο τα τελευταία. Από όλο παραλυμνίου πάω Κριστόνη 1-2 είναι μία έκπληξη διότι από όλο παραλυμνίου μα είχε συνηθίσει και χτίσει ένα σειρία, το αίτητο 10-11 Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. και καν δεύτερη ήταν συνεχόμενη και κάνει τόση δραστηριότητα που είναι απρόσμενη. Ε, προηγήθηκε κρυστόνη, ο Φάρη, ο Παλαιμνίου και το πήρε το μάτσο, ο Πάουξ, το, με τον γκολ του Αγκαθαγγελίδη στο 67. Ο Πάουξ τόσο, κάνει ντεμαράζ, νομίζω έχει 6-7-5-6 μάτσου, 6 7, 5 6 ματσου 6, 6 αιτητο με νίκε όμω έτσι. Και είναι πάνω από τη ζώνη και πάει να σωθεί αρης πετρινου πετυνού παθαγικό 0-4, εύκολα. Δόξα πανομή 6-0, εύκολα. 4-0, εύκολα. Άρης, παιδινού, επανομή, αετός, βαρβάρας, οι έχουν πάρει την Κατιούσα, πάρα πολλά κοντά το τα τελευταία και ο Νέσο πήρε το μάτι με τον Γερνό Γκυλοχωρίο 3-0. Οπότε έχουμε η Καβάλα 43, πρωταθλήτρια χειμώνα. Ε, Νέσο 38, Παθαγικό 33, Ορέση 32, Χανιό 31 και εδώ λίγο άλλε ομάδε λίγο μπλέκουνε που δεν τι είχα διότι ανεβαίνει σιγά σιγά ο μέσο η βαθμολογία αυτού που πέφτει ή αυτού που πάει στα μπαράζ. 26 Μηχανιών, 26 Θερμαϊκό, 25 το Παραλίμνη, 24 Νίκευ Καρπία, 23 Πάο Η 11η δόξα έχει 19, αλλά ανεβάζει συχνά τον πέ γιατί κάνει νίκε και η δόξα. 18 Άρη Σαββάτου, και από εκεί πέρα οι υπόλοιπε μέρε που κατά πάσα πιθανότητα θα υποβαστούν πλήν του κεραυνού. Ε, Βέρεια 11, επανομή 10, για Μαρίνα 9, Πετεινό και Βαρβάρα. Έτσι ε, ο Βαρβάρα του 8. Τώρα πάμε τη τελευταία γνωστική. Όπου η Καβάλα έχει μάτσα ανεφαγόνα με τον Αγγελοχώρη. Ο Νέο Χρυσούπολ παίζει την επανομία. Αυτά έχει υπάρχει το πολύ ωραίο μάτσα ο Ρέστη, Χανιώτη. Ε, και πάμε τώρα στο ζουμί, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Ποστίνο Μηχανιά παίζει εντό με Πετινού να κάνει μια νίκη να πάρει ανάσα. Ο Θερμαϊκό έχει εντό εκτό να Αγία Μαρίνα, οπωσδήποτε θέλει νίκη. Το Παραλίμνη παίζει εκτό στον Πανθρακικό. Ε, είναι ένα μάτσο ε, με, με δυσκολίε. Οπότε το Παραλίμνη, αν και δεν πάρει βαθμό, θα τον πλησιάσουν και από κάτω διότι έχουμε. Το ντέρμπι πάω κριστόνι Νίκη Ευκαρπία, Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η Δόξα Δάμα που έχει 19 είπα παίζει εντό με τον μετανετό Βαρβάρα. Εκτό, συγγνώμη. Ε, πιθανότητα, αν κάνει εδώ νίκη, που το, το πιο λογικό, α, πλησιάζει όλου από πάνω. Και υπάρχει το πολύ μεγάλο και κρίσιμο μάτ του Άρια Βάτου με τη Βέρεια. Αν εδώ η Βέρεια κάνει και ένα διπλό, γιατί θα είναι 14, βέβαια θα θέλει ακόμα άλλου 10. Αλλά τουλάχιστον παίρνει μια ψυχολογία ότι κλείνω λίγο τον πρώτο μου γύρο με, με βαθμού. Μπα και το Ντεμαράζ. Το, το θεωρώ απίθανο, όχι okay, σε σενάριο. Απλώ λέω εδώ, Άρη είναι το μάτι το οποίο αν δεν πάρει και αυτό, ποιο άλλο μπορεί να πάρει. Ε, αυτό για τον πρώτο όμιλο ε, που έχουν πει και εδώ ότι έξι ομάδε έχουν υποβαστήσει ουσιαστικά. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα, όλε οι άλλε είναι μέσα στον κόλπο για την 7η, για την Μπαϊμπαρά κτλ. Δεύτερο όμιλο. Που εδώ είχαμε και πολύ ωραία ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ε, και εδώ έχουμε πει ότι ο όμιλο ο οποίο παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο κοντινέ αποστάσει και σε άνοδο και σε υποβάσμο. Ξεκινάμε. Λευκή μια αστέρα πετριτή 1-1. Το τέρμπερ εκεί στη, στην Κέρκυρα. Για το αστέρα πετριτή είναι ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καθόλου καλό. Έπρεπε να πάρει μια νίκη. Καστοριά Εορδαϊκό 0-1. Καστοριά που είχε χθε ένα μεγάλο ερήν εικόνα θετικών αποτελεσμάτων. Κάνει τέτοια συνεχόμενη ήττα. Ο Δαϊκός, Ε, είναι αυτό το πρόσωπο που έχει με σκαμπανευάσματα μια νίκη εντυπωσιακή. Μια ήττα απρόσμενη. Εδώ είναι πολύ σημαντική νίκη του το Derby ζακυνθος Ζάκυνθος, Σβορώνος 2-2, γιατί το Σβορώνος όπως έχεις το μάτς είναι γκέλα, διότι κέρδιζε 0-2 με 2 γκολ του Κυπαρίση, είχε δοκάρει να το κάνει και 0-3, στο 80 μειώνει Ζάκυνθος 1-2, στο 95 έχουμε αποβολές και για τους δύο, λιβές για τη Ζάκυνθο ο για τους Σβορώνος, στο 96 Νικολόπουλος 2-2, ο Σβολόνο χάνει δύο, του δύο πόντου που μπορεί να και το κοστίσουν. Η Ζάκηθο είναι πάρα πολύ καλή στην ε, Να πω την να αλήθεια, περίμενα πω κερδίζει κιόλα η Ζάκηθο. Αλλά δείχνει η ψυχή, δεν είναι μαχίδρια. Το τέρμπι Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Νέα Αρτά 1-0 για τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου είναι πολύ σημαντική νίκη να πάρει για αυτό ένα τέρμπι καλό που είχε πέρα και τον Πιερικό Πύρη και την Νέα Αρτάκη με γκολ του Κρυμάδου στο 52. Η Νέα Αρτάκη που για μένα στα τέρμπι τη εκτό έδρα δεν παίρνει βαθμού ή δεν παίρνει νίκε ε, και δεν κάνει και γκολ, είναι πρόβλημα και δεν κάνει γκολ σαν τέρμι διότι εκτό. Ε, στον πρώτο εμίχρονο είχε πάρα πολλέ φάσει να κάνει ένα γκολ. Το να το μάτσο, χάζευα δηλαδή. Ε, είχε δοκάρει το 29 και και έλα. Σαν εικόνα έπρεπε να βάλει ένα γκολ το Ιωαρτάκι και να πάει και το μάτσο πιθανότατα. Δεύτερο εμίχρονο καλύτερο στο 29 και Πλην του γκολ είχε και άλλε ευκαιρίε. Η Αρτάκι έχασε στο τέλο μια ευκαιρία να το κάνει και ένα-ένα. Ε, επειδή όμω δεν κέρδισε ο Βορώνο, οπότε όλοι είναι κοντά δεν του κοστίζει και πάρα πολύ ακόμα και για την ΕΡΤΑ και η Πιερικό και λέει ένα 0 δύσκολα ο πιερικός, με γκολ του Καλαϊτζή. Θύλακα τσικά τρίκαλα 0-0. Ε, τα τρίκαλα και αυτά έχουν αρχίσει μια, μια, πορεία όχι ανωδική πάντω. Ε, στη μέση, α πούμε και λίγο προ τα κάτω. Αναγέννηση άτα στα αστέρα θα βρουν ένα 0 πάρα πολύ σημαντική για την αναγέννηση. Δηλαδή όταν αγέννηση και αυτή είχε πάλι λίγο την κάτω βόλτα. Στα χαρτιά ο Θεσποτό και ο, ο Βατανιακό πήρανε ένα τρίποντο. Εδώ έχουμε και λέμε ο Σοβρόνο 37, το κεραμί 35, πυρηνικό 33, αρτάκι 31, αλλά είναι μείον 6 από την κορυφή, αλλά δεν είναι μακριά. Αστέρα Σταυρού 30, η Ζάκηθος 29, τώρα οι όλοι οι από κάτω μπλέκουν. Τρίκαλα 25, Αναγέννηση, Άρτα 24, Καστοριά 23, λέει 22, βλέπετε είναι όλοι στον πόντο. 20 Ορδαϊκό, ο, ο οποίο είναι και στην, μαζί με τον Αστέρα Πετρητή, είναι η ομάδα Ζώνη, πάνω κάτω. 18 Θεσπρωτό που με βάση τα αποτελέσματα. Που έλεγα ότι είναι δύσκολο τώρα κάπω θα ζεσταθεί. 17 θέλα κατσικά που θα το παλέψει. 16 ο Βατανιακό, ο Λευκή, μη 12 φύκη και Μαγνησιακό έχουν υποβαστεί. Εδώ τι έχουμε τώρα. Να πω ότι ο Σβορόνο με το Εθνικό Γεραμιδίου έχουν δύο πόντου διαφορά. Ε, εάν ο Σβορόνο χ και ο Εθνικό Γεραμιδίου κερδίσει τελευταία αγωνιστική και σε στου 38, ο Σβορόνο θα είναι τυπικά πρωταθλητή χειμώνα διότι έχει τη μεταξύ του σοβαθμία στο, στο μάτ που τώρα που έχουν παίξει πρώτο γύρο και ο Ραμίδη Σβορόνο έχει έρθει 1-3. Τώρα ο Σβορόνο έχει εντό με την Καστοριά πιθανότατα να το πάρει το μάτς. Ε, το κεραμίδι έχει εκτός το κιλελέρ δύσκολο. Ο Πιερικός έχει εκτός τα αναγέννηση άρτας. Θα είναι δύσκολο μάτς γιατί η αναγέννηση ε, αυτή το τρίποντο που πήρε θα της θα δώσει μια, μια όθεση. Η αρτάκη η οποία έχει το μάτς με τη φύκη άρα έχει εύκολο τρίποντο. Θα περιμένει τώρα είναι η αρτάκη γκέλος από πάνω. Ποιο μπορεί να χάσει. Και το κεραμίδι και ο Πιερικός μπορεί να έχουν απόλυτο βαθμό για να του πλησιάσει και να, τους, είναι και να τους προσπεράσει. Ο Αστέρα Σταυρού έχει εντό τη θύλακα τσικά. Η Ζάκινθο παίζει στον Βατανιακό. Λέω την πρώτη εξάδα. Οι τέσσερι για πρωτάθλημα, οι δύο κοντά. Τώρα από εκεί πέρα, αυτού που είναι από κάτω, τα τρίκαλα έχουν το Μαχνησιακό, οπότε έχουν μάτσει στα χαρτιά. Ε, είπα, ένα γέννηση άρα παίζουν τον πιερικό. Ε, η Καστοριά παίζει στο Σβορόνο, άρα και οι δύο έχουν μάτς δύσκολο. Τώρα το Κιλελέντα είχε εντό το κεραμίδι, να δούμε άμα θα μπορέσει να πάρει κάτι. Και υπάρχει το πολύ, πολύ μεγάλο ντέρμπι, αστέρα πετρητή ή Ρδαϊκό, που θα κρίνει πάρα πολλά και ψυχολογικά και βαθμολογικά που θα, που θα, που θα κάτσει μπύλια. Τώρα, θα σπατώ που είχε εντό τη λευκήμη. Ε, αν κάνει την νίκη, πιθανότητα να βρεθεί και μπορεί να βρεθεί και πάνω από τη ζωνή, στο όριο. Ε, Θήλα Κατσικάς Κατσικά παίζει εκτό στο σταυρό και πρέπει να πάρει κάτι. Αυτά. Τώρα για τον Πανανικό που είναι στο 16, είπαμε ότι έχει ε, παίζει μέσα με τη Ζάκινθο. Αυτά για τον δεύτερο όμιλο, ο οποίο ε, πιθανότατα πιθανότητα να πάει έτσι πάρα, πάρα πολύ μακριά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία έχει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ίσως ο Βορώνο έχει, έχει, καλά, έχει καλά μα καλέ εμφανίσει και μια σταθερά αποτελέσματα. Ε, γι' αυτό και δεν και που είναι. Αυτά για τον δεύτερο όμιλο. Πάμε στον τρίτο. Εδώ λοιπόν έχουμε το όμιλο που η Κόρινθος είναι και πρωταθλήτρια. Χειμώνα εκμεταλλεύεται τις απώλειες των υπολείπων. Ε, η, Κόρυθος, η οποία ξεκινάμε αποτελέσμα, τα αποτελέσματα Αστέρας Βάρης η Άλυσος 1-3. Ένα αποτέλεσμα έκπληξη κυρίως για την έκταση του σκορ. Κυρίως το ότι ήταν 0-3 στο ημίχρονο. Δεν ήταν πολύ λογικό αυτό σαν, σαν έκταση σκορ. Και προφανώ για τον Αστέρα είναι μια που το φέρνει πολύ πολύ πίσω. Εράνι φιλιατρών, Ερμιονίδα 1-1, και εδώ θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια νίκη επιτέλου. Δεν την κάνει η Ερμιονίδα, ισοφάρισε στο 95 με γκολ του Τριμπόνια. Αέρα φάντου Μαρκό 1-0, η αέρα φάντου είναι σε κατάσταση, σε κατάσταση. Σε νικών, σερή, νικό, σερή αε, είναι τρομερό αίτητο, μέσα έξω, ανεξάρτητο αντιπάλου, θυμίζω έχει κάνει διπλά. Ε, Κερδίζει τη, τη φορμαρισμένη Μαρκό που δεν είχε ήττα με τον Νικοτομπαδίμα στον πάγκο. Η Μαρκο, γιατί η Μαρκό είναι πίσω γύρισμα αυτή. Τα. Αν έκανε, παίρνει και από εκεί, ε, θα είχε πάει πάει πέμπτη θέση, δηλαδή πολύ ψηλά. Κόρινθο Πανεγιάλη με τον derby 1 1-0 με γκολ του Χαλάτσο. Ο Χαλάτσο έχει δώσει, δώσει, νίκη για την Κόρινθο και πολύ, πολύ σημαντικέ. Η, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Το έβλεπα και αυτό το παιχνίδι. Είχα 2-3 έτσι ανοιχτά link στο YouTube και χάζευα. Ε, είναι τι καλύτερε έντονε εμφανίσει τη. Θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερο σκορ. είναι σε τρομερή κατάσταση αμυντικά. Η Κόρινθο βαδίζει με όπλο τον πετό τη άμυνα. Ε, θα κάνει και τρει καλέ μεταγραφέ η Κόρνηθο. έχει κλείσει και το Γκίκα που έμεινε ελεύθερο από τον Πανεγιάλιο και είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Πιστεύω ότι λογικά θα δώσει βοήθειε και στο σκοράρισμα που έχει η Κόρνηθο ανάγκη να έχει το πιο εύκολο γκολ που δεν το έχει. Τώρα για τον Πανεγιάλιο μένει πίσω. Ο Πανεγιάλιο μένει εκτό στόχων. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κυρίσει το δεύτερο γύρο. Τι, τι πορεία μπορεί να κάνει και δεν ξέρω γιατί εξελίξει θα υπάρχουν ε, και στο κομμάτι του το, το, το σχεδιασμου σχεδιασμού. Θέλει αλαφή σπηλί 2-0. Μία νίκη θέλει αλαφή πολύ σημαντική δεύτερο ημίχρονο ε, στι αρχέ, έβαλε δύο γκολ. Ο, ο Ρόδο 200 και αυτό το έβλεπα 0-0. Η Ρόδο η οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση αγωνιστική. Έχει πολλέ ισοπαλίε. Νομίζω ότι η τέταρτη ισοπαλία πέμπτη στα τελευταία μάτ. Δεν μπορεί να κάνει νίκε. Υπάρχουν πολλά εσωτερικά ζητήματα. Υπήρχε μια ανακοίνωση για το Δούμτσι ότι αποχωρεί το σύλλογο. Ε, ότι θα πράξουν και άλλε αποχωρήσει. Ε, Όπω είπε και ένα παιδί στη live εκπομπή, ότι η Ρόδο πιθανότατα να, να, έχουμε αποχωρήσει από το ρόστρο και να μην ενισχυθεί. Δεν ξέρω αν θα τα παρατήσει ο Μαρτίνη και να μην παλύψει την άνοδο. Θα φανεί ο ανοίγω και το πανεπιστημιακό είναι ένα καλό βαθμό σε μια δύσκολη έδρα. Έχουν πάρει και άλλοι βαθμοί όμω εκεί. Okay. Ε, αυτά. Πανεπιστημιακό Βίζα 01 ή τα σόκα για τον Πανεπιστημιακό, ο οποίο έχει πάρει την Κατιούσα, ο οποίο έχει πολλά θέματα πλέον. Ο Βίζα κάνει μια νίκη και ουσιαστικά καλύπτει την εντό έδρα από τη Βάρδα. Οπότε μένει ζωντανού. Εγώ δεν το περίμεθα θα κερδίσει ο Βίζα. Μεσολόγγι μήκονο νωρί, το Μάτσο νωρί 1-3. Ε, μήκονο κάνει και αυτή μια νίκη ήταν πάρα πολύ καιρό αναμενόμενη. Ε, εντάξει, ψηλοδυσκολεύτηκε γιατί είχαν έτσι και το γύρισε. Ήταν ένα μήνυμα στο ημίχρονο και το γύρισε. Μου για την κολοπινέρο. Ο Πινέρο έχει θέσει πολλέ βοήθειε. Και πάω βάρτα σε Ελλά 02. Η είναι η ομάδα έκπληξη του ομίλου. Αν θέλετε, είναι αυτή που κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα. Ε, πλέον κάνει και εκτό τερα νίκε. Νομίζω είναι η τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Η Βάρδα κάνει πισωγύρισμα διότι έχοντα κερδίσει στο Βίζα, χάνει εντό έδρα. Αυτά. Πάμε τώρα Ακόρνθο 36. Η Ρόδο 31. Βάρη θέλει να 30. Οπότε η Κόρνθο μια πολύ, πολύ σημαντική διαφορά. 29 το Άργο και πάμε τώρα όλε αυτέ οι ομάδε που είναι κοντά μαζί και κοντά στη ζώνη. 26 Σύρο, Πανεγιάλεο, Μαρκό, Αέρα Φάντου. Η Ελευσίνα 24, η Μήκονο 22 στην 11η θέση, η Άλυσο Βάρδα 20, Βίζα 18, Πυλή 15. είναι πολύ μεγάλη απόσταση για Βίζα και Πυλή για να καλύψουν αυτό που σώνεται. Είναι στι 24, μιλάμε για 8-9 βαθμού διαφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το γυρίσουν. Εμιονίδα, Εράνη και Μεσολόγιο, οι που θα πέσουν. Την τελευταία αγωνιστική η Κόρθος παίζει εκτό με το πιλί. Θεωρητικά ένα μάτσο βατό για να το πάρει. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι ρόδο ε, με την θύλαρα ε, Θήλα Ραφίνας, Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε τον Αστέρα Βάρη που παίζει στη Μαρκό. Εντάξει, και αυτό ο μάτς είναι μαρκω Αστέρα Βάρη. Ε, και αυτό ο μάτσο κρίσιμο. Ο Παναριακό παίζει εντό με τη Βάρδα, άρα μπορεί να εκταλλευτεί τα πατσμένα των υπολείπων και να φτάσει και πιο ψηλά. Τώρα το Πανεγιάλο παίζει εντό με την Εράνη. Η νίκη είναι μονόδρομο είπαμε Μαρκό παίζει μέσα με τον Αστέρα Βάρη. Ο Αέρα Φάντου παίζει εκτό με το Βίζαντα. Στη φάση που είναι ο Αέρα Φάντου μπορεί να κάνει και ακόμα και εκεί διπλό. Ε, και υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι Ελλά Σύρο Ελευσίνα, έτσι όπω είναι οι ομάδε. Ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για του δύο. Η Μίκονο έχει τον ντέρμπι τον Ιάλη Ορόδου, πάρα πολύ κρίσιμο και αυτό το match. Ε, ανάμεσα σε δύο καλέ ομάδε, σε δύο μα που προέρχονται από σημαντικέ νίκε. Ε, τώρα για την τη Βάρδα, είπαμε παίζει εκτό του Άργο. Δύσκολο μάτς πάρα πολύ. Ο Βίζαντα παίζει, είπαμε, μέσα με την αέρα φάντου. Αν κάνει εδώ νίκη, μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Το πιλί, όπω είπαμε, εντό με την κόρνουθα για να μπορέσει να κάνει μια νίκη έκπληξη και να ελπίζει. Τρίτο όμιλο, λοιπόν, ο οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την κόρνουθα λίγο λοιπόν, να ξεμακραίνει και να δείχνει ότι η τέταρτη έχουμε νίκη, αν θυμάμαι καλά, πολύ αίτητο σε ρίκη αυτή. Ε... θα έρθει και η ενίσχυση. Αν, αν αυτά που είπε και το φίλο στην εκπομπή τη live και αυτά που ακούγονται ότι η Ρόδος μπορεί να τα παρατήσει, η πάει να βγει αυτή τη στιγμή το μεγάλο, πολύ μεγάλο φαβορή. Και τέταρτο όμιλο, ακόμα σε και ένα πρωταθλητή χειμώνα, εδώ είναι ο Πανιόνιο, ο οποίο κέρδισε την επισκοπή 2-0. Δυσκολεύτηκε και λιγάκι ζωρίστηκε. Δημήθηκε δύο γκολτε στο μήχρονο με γροντί και μπρέγκου, πριν το ματ. Η επισκοπή είχε δείξει καλή εικόνα σε γενικέ γραμμέ. Πανιόνιο όμω έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ θα με στην έδρα του και σε καλή κατάσταση. Ε, ξεκινά Άρη Πεντρούπολη, ΑΟΗΠΑΤΟΥ 2-1 με ανατροπή. Προηγήθηκε το ΙΠΑΤΟ με τον Ποτουρίδη. Στέλιο Κρητικό, στο 38 ο Φάρσο Τζιλιγκρίζη στο 72 το 1 Ο Άρη Πετρούπολη, ο οποίο όσο είναι, προσπαθεί να είναι κοντά, είπαμε ότι είναι μείον 10 από την κορυφή και έχει το μάτι αυτό που εκκρεμεί με το γάζι. Να δούμε την απόφαση αν το μάτι θα συνεχιστεί ή αν κάποια από τι θα το πάρουν στα χαρτιά. Αν είπα, έχω πει ότι ο Άρη πάρει αυτό το παιχνίδι και πάει στου μείον 7, κάπω αναθαρεί, πιστεύω ότι είναι κοντά, κάτι μπορεί να γίνει. Ερμίζω για να είναι ένα τέρμπι παραμονή σε ένα-ένα στο αποτέλεσμα και για του δύο ουδή το ήθελε. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακό Σοφάρι ο, ο Ερμή ο Ρομίσιμον με το Μινάμ Πίτσο στον Πάγκο δεν έχει βελτιωθεί. Τουλάχιστον στα αποτελέσματά του. Ε, Αγία Παρασκευή, Λυσιακό 1-2 από ημίχρονο. Προηγήθηκε ο Λυσιακό με γκολ Τσέρκα και Κασιάνου. Ε, μείωσε Αγία Παρασκευή. Στι καθυστερήσει ο Λυσιακό έπαιξε και με 10. Πήρε όμω το μάτι και ο Λυσιακό είπα ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Απόλυν μήρνησε ο Εθνικό 0-1 με γκολ πέραν του Γεωργούση και αποβόλη του Γκίπερ στη φάση του πέναλτη. Ο Εθνικό περνάει και από τη Ριζούπολη. Είναι ένα μαθήμα το αποτέλεσμα για τον εθνικό. Δεν έχει να κάνει πλέον η έκταση του σκορ. Ο εθνικό έχει πετύχει πάρα πολλέ νίκε. Αυτέ που λέμε τι επαγγελματικέ, αν και είμαστε για τη στιγμή κατηγορία. Τι κοινικέ, τι δύο-τρει φάσει και βάζω τα γκολ. Ε, τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ για τον εθνικό ότι είναι η πειθαρχία στο πλάνο, η σταθερότητά του, η, η μαχητικότητά του δίνει νίκε. Και περιμένω τι μεταγραφέ. Α, για τον εθνικό να πω ότι αυτό που έχω, που έχω μάθει ότι πάει για μια μεταγραφή των Σκεντεράι, ο οποίο Uh, νίκη του έμψυχο δυναμικό της νίκης Βόλου, δεν έχει συμμετοχέ. Έχει μια καλή κρούση, θα τον πάρει πιθανότατα και γενικά ο Λυσιακός θα, ο Εθνικός θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Προοδευτική, Άγιος Νικόλαος, 4-3, ένα απίθανο μάτσα, απίστευτο, αναπάντεχο. Ε, προηγείται ο Άγιος Νικόλαος στο ημίχρονο 0-3 και το γυρίζει προοδευτική 4-3. Ένα μάτσο που ήταν πάνω κάτω η μπάλα, ο Άγιος Νικόλαος αυτοκτόνησε. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια ομάδα η οποία Απορώ με την, με την εικόνα του στα περισσότερα παιχνίδια. Πώ δέχεται τόσα πολλά γκολ, τόσα εύκολα γκολ. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φθαρμολογία. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν θα μπορούσε. Εξ αρχή έλεγα θα μπορούσε τελικά σε πάρα πολλά μάτς έχει, έχει αυτοκτονήσει. Οπότε κάτι που συμβαίνει συχνά δεν είναι και λογικό. Δεν είναι λογικό να μείνετε στο ψηλά. Ο Άγιο Νικόλο ο οποίο κινδυνεύει να χάσει και το μάτς στα χαρτιά με τον Αντρόμπιο Πυρέα. Αυτό θα είναι σοκ είναι έξποντι, έτσι. Να το χάσει και να έχει και μια αφαίρεση. Προεδρευτική δείχνει πάρα πολύ μεγάλη μαχητικότητα με τον Μπάρτο Ανδράλα. Το γύρισε με βουργουτζή 47, ξενοπανάγο 68, στο 77, στο 83. Ε, δηλαδή ένα κοσάλτο έβαζε για ένα γκολ 15 λεπτό. Ε, νίκη για την προεδρευτική, δεν το περίμεναμε τίποτα θα το γυρίσει. Χαϊδάρια τρώνε το σπηρεά 5-0. Η Μίχρον 4-0 είναι πάρα πολύ εύκολα. 23 Φωστήρα 0-1. Φωστήρα κάνει το πρώτο το διπλό, αν δεν κάνω λάθο το πρωτάθλημα. Περαμαϊκό είναι πολύ κρίσιμο το αυτό. Ε, έπρεπε να το πάρει ο μέρο αυτό το παιχνίδι. Δεν το πήρε. Ο Φωσιά το παίρνει όμω και μαζί με την προεφική θα, θα πάνε να σφαχτούνε που λέμε. Πανίνο η Πάτσα επισκοπή 2-0. Ο Πανίνο να πω ότι θα κάνει τρει μεταγραφέ ε, και σα το πρέπει να πάρει και εξτρέμ πιθανότητα να πάρει. Δεν ξέρω αν θα πάρει και center for που το ψάχνει. Ε, Ατσαλένιο Αλμυρό 1-0. Για μάτσα Αλμυρού να μπει μόνο ένα γκολ είναι πολύ. Είναι, προκαλεί μια ψηλή έκπληξη. Ο Ατσαλένιο κάνει μια νίκη με γκολ του Καϊμακαμούν τη καθυστερήσει και ο Αλμυρό που έχει δύο μάτς λιγότερα και κάποιες ομάδες από ένα. Στη βαθμολογία ο Πανίνος 41, ο Αθηνικός 36, Άρης Πετρούπολης Ηλυσιακός 31, Ατσαλένιος 27, είπα το 25, Επισκοπή 23, Γάζι 22, ο Χαϊδάρ 22, Αγίος Νικόλαος 20, αυτές οι πλέον είναι πολύ κοντά στην ζώνη. Διότι η προοδευτική είναι 19 και ο Φωστήρα στου 18. Ο Άγιο Νικόλαος πάμε στου 20. Οπότε, μάλλον, αυξα... ανεβάζει η ζώνη. Ο Απόλυν Γενικά θα κλείσει τον πρώτο γύρο που θα τα γιατί παίζει με τον τρόπο του πειρά. Οπότε θα είναι καλό ο πρώτο γύρο του Ραπόλ με βάση τα αποτελέσματά του και την εικόνα του. Περαμαϊκό 14, Ελαιοπιακό 13, Ζωνιανά 11, ομάδε οι οποίε δεν μπορούν να σωθούν με 10, με, μειον, με στο μείον 10 από τη ζώνη και απασχολεί τον Σπυρά έχουν υποβιβαστεί. Ε, τώρα, τη τελευταία γνωστική, ο Πανιόνιο παίζει πολύ πολύ δύσκολο μα στο γάζι με τον Αλμυρό. Τη στιγμή που ο Εθνικό υποδέχεται τα Ζωνιανά. Εδώ δεν ξέρω αν ο Πανιόνιο έχει κάποια γκέλα απόλυα βαθμών και έχουμε τον εθνικό να μειώνει τη διαφορά. Ε, υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι Λυσιακό Άρη Πετρούπολη στου ε, ζωγράφου, με το Λυσιακό να υπενθυμίσω ότι είναι αίτητο ε, εντό έδρα και ο Άρη Πετρούπολη δεν έχει ήττα εκτό. Ε, Ατσαλένιο υποδέχεται το πέραμα, το ύπατο, το ελληνοπιακό. Έχουν δύο μάτ βατά να τα πάρουν και να απομακρύνουν από τη ζώνη. Το πολύ μεγάλο ντέρμπι επισκοπή Χαϊδάρη, έτσι όπω είναι οι ομάδε. Είπαμε ότι το γάζι παίζει με τον Πανιόνιο. Ο Άγιο Νικόλο έχει εντό την Αγία Παρασκευή και έγεται για νίκη. Ε, και από εκεί πέρα υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι, όπω είπα, φωστήρα προοδευτική. Και οι δύο μα θέλουν την νίκη και θα γίνει μια ψηλοσφαγή που λέμε. Ο Πόλο Μπίνη έχει εκτό στον Ατρόμ τον Πειραιά. Με νίκη θα πάει στο 17 και θα είναι κοντά στου υπόλοιπου. Ε, ε, για να ελπίζει. <coughs> Αυτά λοιπόν και για τον τέταρτο όμιλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γενικά έχουμε πει είναι από τα καλύτερα από τα αθλήματα των τελευταίων ετών. Ε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και για άνοδο και για αποβοβασμό. Ε, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον τεράστιο, ο κόσμος πάει στα γύρω, θα παρακολουθεί και βέβαια εντάξει κλασικά, περιμένουμε τα δικά σας συμβίματα και τα δικά σας σχόλια για τα παιχνίδια όπου, όπου, πήγατε και είδατε. Ε, αυτά, καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, θα τα πούμε από το νέο έτος, ε, δυνατά, με υγεία πάντες, έτσι, όχι ξύλα, όσο μπορούμε, μπλακωνόμαστε κτλ. Εντάξει, τα γήπεδα με προσοχή. Βλέπετε τι γίνεται ότι η Super League είναι κλειστή. Μην και στην καμαθική θετική τίποτα. Αφήστε να πηγαίνουμε κανένα γήπεδο. Ωραία, περνάμε. Ε, αυτά. καλές γιορτέ σε όλου και καλή χρονιά. Γεια χαρά.